Καλημέρα Γελίγερε. Καλημέρα σας. Ένα πρώτο σχόλιο για αυτό το πανηγυρικό της ημέρας, ότι πάμε να αφαιμάξουμε την περιοχή από τα πετρέλαιά της και από τις υδρογονάδρακές της. Στην πραγματικότητα θα είναι από το φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο, ναι, σωστά. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν έχει σχέση αν έχει ένα ύφος πανηγυρικό ή όχι. Το ιστορικό γεγονός θα παραμείνει. Θέλω να πω ότι το γεγονός ότι η Ελλάδα περνάει στην επόμενη φάση και λειτουργεί τώρα ενεργειακά, επίσημα, μετά από την κρίση λόγω του Ουκρανικού, λόγω της κατάστασης της Ευρώπης, της σχέσης με τη Ρωσία, παίρνουμε επιτέλους μια πολιτική απόφαση που αλλάζει τη φάση της Ελλάδος, είναι αυτό που θα θυμόμαστε στη συνέχεια. Θέλω να πω ότι τώρα, με τις μελέτες που βγαίνουν επίσημα, και τα στρατηγικά αποθέματα που μπορούμε να αναδείξουμε και την τάξη μεγέθους, δεν είναι κάτι που είναι απλώς μια πολιτική κίνηση που θα την κάνουν μερικοί και θα την εκμεταλλευτούν. Δεν μας πειράζει, θα την εκμεταλλευτούν και ας μας πούν όλοι ότι ήταν από την αρχή πιστοί στο θέμα της ΑΟΣ και στο θέμα των υδρογονάδρακων. Εμείς θα είμαστε εδώ για να το πούμε ότι είναι σωστό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι περιμένουμε τόσο καιρό να γίνει αυτό το βήμα. Έχουμε τώρα επίσημες ανακοινώσεις που μας μιλάνε για αποθέματα που είναι της τάξης 70 με 90 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια. Άμα τα συγκρίνουμε με τα δεδομένα που ξέρουμε, θα δούμε ότι είναι τεράστιο και να το πούμε πιο απλά, μπορούμε να τροφοδοτήσουμε το 1 πέμπτο της ανάγκης της Ευρώπης. Το 20%. Άρα, ναι. Άρα λέω απλώς ότι αν έχουμε αυτά τα δεδομένα, είναι καλό να ανακοινωθούν επίσημα και είναι καλό να το δούμε στην πράξη και να δούμε ότι η Ελλάδα δεν θα καθυστερήσει πια σε γραφειοκρατικές κινήσεις και θα περάσει σε αυτό το στάδιο δυναμικά, γιατί είναι μια ανάγκη που έχει και η Ευρώπη και ειδικά η Ελλάδα με την Κύπρο, αλλά βέβαια και η Ευρωατλαντική Συμμαχία, γιατί είναι εδώ και καιρό που θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε μια επεξάρτηση σε σχέση με την απόλυτη εξάρτηση από την πλευρά της Ρωσίας. Σωστό είναι αυτό. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αυτά αποθέματα. Ποιος το πιστοποιεί? Τώρα το βλέπετε. Τώρα είναι οι μελέτες που έχουν γίνει με τα σεισμικά δεδομένα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι την πρώτη φορά που κάναμε σεισμικά μιλούσαμε για 10 κοιτάσματα στόχους. Τώρα έχουμε φτάσει στα 30. Ακόμα και αν υπολογίσετε ότι μια γεώτρηση πάνω κάτω πάει καλά μία στις 4, είναι πάλι θεαματικά τα αποθέματα, είναι πράγματα που τα έλεγαν επιστήμονες σαν τον Αντώνη τον Φόσκολο, σαν τον Ηλία τον Κοροφάγο τόσα χρόνια, αλλά τώρα υπάρχει, αν θέλετε, μια πιστοποίηση σε επίπεδο σεισμικό. Στην τελική βέβαια πάντοτε θα πρέπει να κάνουμε μια γεώτρηση για να υπάρχει αυτή η υλοποίηση. Αυτή πρώτο είναι, κύριε Λιγερέ, γίνει η περιβόητη μελέτη που είχε φτάσει στα χέρια του Σαμαρά, του Αντώνη. Όχι. Εδώ είναι μια μελέτη που έχει νέα δεδομένα, γιατί τώρα έγιναν σεισμικές μελέτες τον Φλεβάρι και τον Μάρτι στο Ιόνιο, βόρεια και νότια. Έχουμε δεδομένα και για την Κρήτη. Εκείνη την εποχή, αναφέρεστε σε κάτι που έχει σχέση με το 2012, ήταν οι εκτιμήσεις που είχαμε από τις μελέτες που είχαν αρχίσει με την PGS. Αλλά τώρα έχουμε περισσότερες μελέτες λόγω και της κοινοπραξίας και λόγω και των ελληνικών πετρελαίων. Στην πραγματικότητα έρχονται να ενισχύσουν την τότε πληροφορία που έγινε πριν 10 χρόνια. Μάλιστα. Αυτό τώρα πείτε ότι ξεκινάμε και τα πράγματα βαίνουν καλώς. Τι χρονοδιάγραμμα κανείς μπορεί να προσδιορίσει? Δηλαδή πόσος χρόνος θα χρειαστεί για κάτι τέτοιο? Τρία χρόνια. Ναι. Δεν είναι μεγάλο. Είναι αυτό που έγινε με το κοίτασμα ΖΟΡ. Δεν είναι μεγάλο. Άρα το κοίτασμα μεγάλο. Όχι, δεν είναι μεγάλο. Ειδικά μας σκεφτείτε ότι οι Αμερικανοί θα μας παρέχουν φυσικό αέριο για 2 χειμώνες. Άρα μπορούμε να παίξουμε ήδη στον 3ο χειμώνα. Το θέμα δεν είναι η καθυστέρηση. Δεν προέρχεται τόσο από το τεχνικό κομμάτι. Ξέρετε, μια γεώτρηση γίνεται σε 4 μήνες. Αυτό που είναι το κυρίαρχο σε θέματα καθυστέρησης είναι η πολιτική απόφαση και η βούληση. Τώρα, επειδή το timing είναι εντελώς διαφορετικό σε όλη την Ευρώπη, φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να το ανακοινώσει επίσημα.
έτσι ώστε να είναι συμβατό με όλους, και το πιο σημαντικό βέβαια όταν έχουμε κοιτάσματα τέτοιου μεγέθους είναι να υπάρχουν ταυτόχρονα και πελάτες. Εδώ οι πελάτες είναι ήδη έτοιμοι, γιατί βλέπετε ότι ακόμα και η Γερμανία που πόνταρε πάρα πολύ στο Nord Stream 2 τώρα θα πρέπει να παίξει διαφορετικά και να δώσει μεγαλύτερη σημασία και στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα παίξουμε και με τον αγωγό. Μιλάμε τώρα και για πλατφόρμες οι οποίες θα έκανουν την υγροποίηση του LNG. Θέματα για τα οποία μιλούσαμε και μαζί εδώ και καιρό, απλώς τώρα είναι ένα καλό timing για να υλοποιηθούν. Μάλιστα, τώρα αυτή η ιστορία με την ευκαιρία, γιατί θα έχουμε τον χρόνο να πούμε περισσότερα. Δεν ξέρω, είπα στη Βιργινία και την Πέμπτη, δεν ξέρω, θα ταξιδεύετε, μου είπε, για να τα πούμε και στην τηλεόραση. Την Πέμπτη απόγευμα. Ναι, θα ταξιδεύω, γιατί θα έρχομαι Ελλάδα, ναι. Με την ευκαιρία της επικοινωνίας, ανοίγει μια συζήτηση και για τον Θερμαϊκό εδώ, για μια πλωτή εξέδρα. Υπέβαλε, θα το έχετε μάθει, φαντάζομαι, η Ελπέντισον μια πρόταση για να της δοθεί τη δυνατότητα να φέρνει υγροποιημένο αέριο LNG και να το διοχετεύει στο σύστημα των αγωγών. Αυτό είναι μια βαριά επένδυση για να γίνει? Είναι μια εύκολη επένδυση? Όχι. Για να γίνει? Είναι όχι, μια ρηπογόνος, μια επικίνδυνη, γιατί μπορεί να προκύψουν, ξέρετε, εδώ στη Θεσσαλονίκη το έχουμε αυτό. Για ψήλου πίδημα έχουμε και ενστάσεις στο προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι... Ναι, βέβαια, θα έχουμε. Εδώ είχαμε ενστάσεις και για άλλα θέματα που ήταν πιο σοβαρά. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι είναι το ανάλογο από το καράβι μάνα που θα έχουμε με το πρόγραμμα Κοπελούζο στην Αλεξανδρούπολη. Ναι. Άρα είναι ένα καράβι το οποίο επιτρέπει μια αεροποίηση, άρα έρχεται ένα καράβι LNG, το τροφοδοτεί, γίνεται αεροποίηση και αυτό επιτρέπει μετά να το διοχετεύσουμε στον αγωγό. Είναι κάτι που είναι πολύ εύκολο, δεν έχει καμία σχέση με ένα σταθμό υγροποίησης. Γίνεται απλώς και με πλωτό καράβι. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος κίνδυνος, με την έννοια ότι ούτως ή άλλως το καράβι δεν είναι μέσα στο λιμάνι, είναι σε μια απόσταση ασφάλειας. Το ίδιο γίνεται και στην Αλεξανδρούπολη, είναι στα 10 χιλιόμετρα. Άρα είναι αυτό που κάνουμε στη Ρεβιθούσα εδώ και σχεδόν τώρα 20 χρόνια, που είναι ένας σταθμός αεροποίησης και το ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί και ξέρετε, είναι λογικό άμα το σκεφτείτε θερμοδυναμικά. Έχετε ένα φυσικό αέριο που είναι υγροποιημένο στους μείον 162 βαθμούς, ουσιαστικά το αφήνετε να θερμανθεί και να έρθει σε μια κανονική θερμοκρασία όπου θα γίνει αέριο. Αυτό δεν είναι δύσκολο. Το δύσκολο είναι το ανάποδο. Και βέβαια το δύσκολο είναι και ότι είναι πολύ πιο ακριβό το να κάνεις ένα σταθμό υγροποίησης. Ενώ ένα σταθμό αεροποίησης είναι, και όσοι θέλουν να δουν μελέτες που είναι πολύ πιο προχωρημένες μπορούν να κοιτάξουν ακριβώς τι έχει γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Βέβαια, δεν ξέρω για πόσο καιρό. Αν κάποια στιγμή φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε αυτάρκεια, επάργεια, όπως το λένε ως χώρα, αυτή η εξέδρα θα είναι περίτη. Όχι ακριβώς, γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε το ενδιάμεσο. Ούτως ή άλλως, ακόμα και αν είναι μεταπεριτή, είναι πάρα πολύ απλό, την βγάζετε. Δεν έχουμε θέμα και τοποθετείτε αλλού όπου υπάρχει ανάγκη. Άρα θέλω να πω, έχει μεγάλη πλαστικότητα. Και τώρα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο στόχος μας δεν είναι μόνο, αν θέλετε, να έχουμε εμείς αυτάρκεια, είναι να μπορεί να είμαστε και εξαγωγοί. Γιατί άμα δεν το κάνουμε αυτό, θέλει να πει ότι απλώς θα κάνουμε εξοικονόμηση, δηλαδή δεν θα κάνουμε επενδύσεις. Και το άλλο που πρέπει να σκεφτείτε είναι ότι από τη στιγμή που είναι σε αυτό το σημείο, όταν θα έχουμε και δικό μας φυσικό αέριο, μπορεί και αυτό να μετακινείται με καράβια LNG και να τροφοδοτεί αυτό το σταθμό. Μάλιστα. Γιατί αν δείτε, ας πούμε, γεωγραφικά που είναι τα κοιτάσματα, μιλάμε για το Ιόνιο και δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Άρα δεν έχουμε κάποιο κοίτασμα που να είναι επιτόπου και να τροφοδοτεί, ας πούμε, με αγωγό την Ελλάδα για να αποφύγουμε αυτό το πράγμα. Σημαίνει λοιπόν ότι σε κάποια φάση θα πρέπει να έχουμε ένα σταθμό κάπου αεροποίησης, ο οποίος θα τροφοδοτεί διάφορες περιοχές. Εδώ φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι και για τα Βαλκάνια, όχι να είναι μόνο για την Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι, θα ακουστεί χαζή ερώτηση, αλλά καμιά φορά οι χαζές ερωτήσεις έχουν σοφές απαντήσεις. Ογκομετρικά, ναι. Υγροποιημένο αέριο. Όταν αυτό γίνεται αέριο, πόσο μεγαλύτερο όγκο έχει? 600.
600 φορές πάνω, έτσι. Δεν είναι καθόλου χαζή η ερώτηση, είναι πολύ τεχνική. Ντράπηκα που την έκανα, για να σας πω την αλήθεια. Όχι, αλλά... όχι. Καμία ντροπή, ούτως ή άλλως. Φίλοι είμαστε. Έλατε, έχει αυτό. Πού να το λέτε. Άρα είναι 600 φορές παραπάνω. Ναι, πρέπει να το καταλάβετε αλλιώς για να το θυμάστε. Είναι ότι άμα μετακινούσαμε το φυσικό αέριο σε καράβια κανονικά, σε αέρια μορφή, θα χρειαζόμασταν 600 καράβια για να κάνουμε αυτό που κάνει ένα καράβι LNG. Ναι, και προσέξτε, είναι 600 φορές η διαφορά, αλλά είναι σε μία ατμόσφαιρα. Εντάξει, δεν είναι συμπιεσμένο. Όταν είναι συμπιεσμένο, είναι 200 φορές. Ναι. Άρα, επειδή κατεβάζουμε τη θερμοκρασία και γίνεται υγρό, μας επιτρέπει να έχουμε ένα συντελεστή 600. Ωραιότατα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιγέρη. Θα ήθελα και την Πέμπτη να τα πούμε, αλλά αφού θα ταξιδεύετε, μια άλλη φορά. Εκτός άμα να βάλετε το ταξίδι σας, για χάρη μου. Δεν νομίζω να το κάνω αυτό ακόμα. Και εγώ ήμουν βέβαιος. Είμαστε ακόμα πιο κοντά τότε. Άρα θα φτάσω μέχρι τη Λάρισα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας, για χαρά.